φίλες και φίλοι του καναλιού, Νίκος Consul Hunter σήμερα εδώ και συνεχίζω αυτό που σας υποσχέθηκα, τη διαδοχική ακολουθία επεισοδίων με πολύ rare και exclusive θέματα που ξεκίνησε πολύ δυνατά η τρίτη σεζόν. Τι να θυμηθώ τώρα, το Virtual Boy, το Brand New Unused με τον Dennis, το Dreamcast, το Divers, το CX1 μαζί με το Stelios στους Retro Collectors, το rare τελευταίο μάλλον σωσμένο stand στην Ελλάδα της Sega και σήμερα συνεχίζω με ένα επόμενο πολύ δυνατό κομμάτι. Βασικά αυτό είναι το Holy Grail της συλλογής μου, παιδιά. Κάποιοι ίσως να το έχετε καταλάβει από το περασμένο βίντεο που φάνηκε και τώρα που μιλάμε φαίνεται, γιατί θα το τσιμπήσω σε λίγο από εκεί που βρίσκεται. Μιλάμε για ένα κομμάτι το οποίο πρακτικά ήθελα αρκετά να πάρω τα τελευταία 3 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές το είχα μελήσει να το αγοράσω από eBay, που το είχα βρει σε πιο ανταγωνιστικές τιμές από ό,τι κυμαίνεται πλέον για αυτά τα δεδομένα, αυτές τις περιόδους. Είναι ένα κομμάτι που επίσης έχασα παρατρίχα όταν είδατε το επεισόδιο που έκανα στο Console Hunting στο Παρίσι, στο Retro Game Shop. Εκεί λοιπόν το είχε ο κάτοχος, ο Regis, και ψινότανε να το δώσει off camera, αλλά δεν τα βρήκαμε λίγο χρηματικά. Για να μην πολυλογώ λοιπόν, το Sega Multi Mega ήταν ένα από τα τελευταία μου αποθυμένα της Video Games Console Retro συλλογής μου. Γιατί τώρα, γιατί το παιδιά το Multi Mega ήταν ένα μηχάνημα καταρχήν το οποίο βγήκε σε 10.000 κομμάτια παγκοσμίως. 5.000 για την ευρωπαϊκή αγορά και 5.000 για την αμερικάνικη. Μιλάμε για πάρα πολύ μικρό ποσοστό, παιδιά. Το Virtual Boy που δείξαμε τις προάλλες με τον Dennis, που ήταν brand new unused, μιλάμε ότι έχει περίπου 1 million κομμάτια παγκοσμίως. Εδώ μιλάμε για 10.000 κομμάτια παγκοσμίως. Είναι κάτι που έχει πολύ μικρή παραγωγή και επίσης να τονίσω ότι ήταν ο τελευταίος των Μοϊκανών της 16ης κληρονομιάς της Sega σε εκείνο το Console Wars. Τι θέλω να πω. Πέρα από το Mega CD 1, το Mega CD 2, το 32X και το Mega Drive, το Genesis 3 μοντέλο που βγήκε στην Αμερική που δεν βγήκε στην Ευρώπη κτλ. Το Multi Mega ήταν το τελευταίο προπύργιο της 16bit λοιπόν μανίας της Sega για να βγάζει και άλλα μηχανήματα. Τελευταίο ακόμα και από το Nomad. Το Nomad είχε βγει λίγο πιο πριν μόνο στην Αμερική, που αυτό θα σας το παρουσιάσω σε κάποιο άλλο επεισόδιο, μια παρουσίαση το Nomad. Οπότε το Multi Mega βγήκε σε πάρα πολύ λίγα κομμάτια, ήταν πάρα πολύ ακριβό για την εποχή του, ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Εγώ γι' αυτό θέλω να κάνω σήμερα αυτό το επεισόδιο, πιο πολύ για να σας δείξω τη χαρά μου για αυτό το Holy Grail, το ιερό μου δισκοπότηρο το απόκτημα. Το Multi Mega ήταν ένα χωρητό CD player μαζί με ένα ενσωματωμένο slot για να παίξει Mega Drive παιχνίδια και επίσης φυσικά μπορούσε να παίξει και Mega CD παιχνίδια, οπότε ήταν 3-1 και εκείνη την εποχή, το 95 που βγήκε, το Sony Discman είχε αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του να είναι πάρα πολύ έτσι δημοφιλές στο νεανικό κοινό, οπότε η Sega σκέφτηκε να κάνει άλλη μια καφρίλα, να φτιάξει λοιπόν ένα φορητό Discman που να μπορεί να παίζει τα παιχνίδια του Mega Drive και της Mega CD συλλογής του κάθε ενός τότε. Να πω λοιπόν την αλήθεια ότι εννοείται ότι στην Ελλάδα δεν είχα δει ποτέ κανέναν να έχει Mega CD και Multi Mega, οπότε το Multi Mega ήταν ακόμα κάτι πιο πολύ σπάνιο. Το μόνο που θυμάμαι και μπορώ να σας μοιραστώ σαν ανάμνηση είναι το 1996, να θυμάμαι να μου λέει ένας φίλος μου, Νικόλα, στο Software Center στη Χαλκοκονδύλη στην Αθήνα φέρανε Multi Mega. Το Multi Mega σαφώς το διαβάζαμε τότε στα περιοδικά της εποχής, Αμανάκο, Games κτλ. Και φάνταζε κάτι πάρα πολύ exotic που λέω, κάτι πολύ extreme, ένα πολύ ιδιαίτερο μηχάνημα. Φύγαμε λοιπόν, πήραμε το λεωφορείο και κατεβήκαμε στη Χαλκοκονδύλη, στο Software Center και παιδιά, το είδα στη βιτρίνα. Εδώ είναι λοιπόν το διαμάντι της συλλογής μου, το Sega Multi Mega, το οποίο θέλω να σας πω και για ποιο λόγο τώρα είναι διαμάντι. Γενικά είναι από τις πολύ ακριβές πλέον κονσόλες, δηλαδή είναι πιο ακριβό και από Neo Geo AES και τα λοιπά, ας πούμε, έτσι δεν το συζητάμε. Η τιμή του έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Εγώ το είχα αφήσει σε πιο λογικά επίπεδα πριν 3 χρόνια, δηλαδή κειμενόταν περίπου με κουτί στα 500-600 ευρώ, αλλά αυτές οι τιμές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εγώ λοιπόν ήθελα καιρό να πάρω ένα Multi Mega, εννοείται με κουτί, αλλά ήμουν πάρα πολύ απογοητευμένος γιατί, παιδιά, οι τιμές του είχαν ξεφύγει. Η μοναδικότητά του που το κάνει τόσο ακριβό είναι ότι αυτό που είπα πιο πριν, ότι είναι στις 10.000 κομμάτια και 5.000 για την ευρωπαϊκή αγορά.
Οπότε το Multimega αυτομάτως πλέον αυτή την εποχή που όλα τα ρετρό βάλανε πικ ας πούμε στις αγορές τις ελληνικές και τις ξένες, είχε πάρα πολύ ανεβασμένη τιμή. Εγώ ήθελα να πάρω λοιπόν καιρό, έκανα κάποιες οικονομίες. Στο eBay κυκλοφορούσε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα ένα κουτάτο Multimega σε καλή κατάσταση, μεταχειρισμένο στην Ιταλία, με κόστος αυτό που σας κάνω και το screenshot, δηλαδή 1500 ευρώ είχε. Και παρότι ήθελα να το πάρω, έλεγα τι ωραία θα ήταν να βρω ένα σε πιο καλή κατάσταση γενικά. Να σημειώσω δε πως οι φίλοι του καναλιού που έχω συνεργαστεί και όλα, εννοείται ο Στέλιος ο Χαρίσης, ο Παναγιώτης ο Αργεντέλης που είχα κάνει πέρσι επεισόδιο στο σπίτι του για να δείξουμε unboxing το Multimega που είχε πάρει εκείνη την περίοδο, καθώς επίσης και ο Θάνος ο Aqua, που όλοι μας είμαστε και διαχειριστές, μην ξεχνάτε, στη νέα σελίδα Retro Video Games Greece. Είχαν αυτά τα μηχανήματα και λέω δεν μπορώ και εγώ δηλαδή. Είναι το τελευταίο μου, δηλαδή είχα πάρει Mega CD 1, Mega CD 2, Nomad, 32X, ιστορίες, το ένα το άλλο, Master System 3 και αυτά, μου λείπει μόνο αυτό. Λοιπόν το πήρα, πώς το πήρα όμως. Μου στέλνει ένας φίλος που ήταν στο εξωτερικό, ότι Νικόλα, στο Λονδίνο υπάρχει ένα μαγαζί, Multimega, αλλά. Του λέω τι αλλά, μου λέει φίλε, είναι καινούριο. Του λέω τι εννοείς. Είναι λέει κουτάτο. Είναι stock, είναι λέει unused, είναι brand new unused, δεν έχει χρησιμοποιηθεί, είναι χειρισμένο. Πόρε φίλε, λέω, αυτό θα το δίνει ξέρω εγώ πάρα πολλά λεφτά. Εν τέλει λοιπόν συνεννοήθηκα, ο πολιτής ας πούμε ήταν συζητήσιμος, μου έκανε και μια εκπτωσούλα λόγω ότι ήταν και κορονοϊός ας πούμε, είχαν πέσει λίγο οι τιμές γενικά στην αγορά τον Μάιο και ήρθε για να μου έρθει στα χέρια μου από Λονδίνο δύο μέρες με τη μεταφορική την Courier, η καρδιά μου είχε πάει στην Κούλουρη. Γιατί, θα σας πω τώρα, αυτό λοιπόν έχει, θα το δούμε από κοντά μετά, μια ζελατίνα εδώ στα πλάγια. Αυτό ο πολιτής όταν το πήγανε για να το πουλήσει, ο άνθρωπος μου είπε ότι ξέρεις κάτι, επειδή δεν ήξερα αν μέσα έχει σχέτες πέτρες, και δώσω πόσα λεφτά για να πάρω ένα κουτί με πέτρες, το άνοιξα να δω αν είναι όλα μέσα. Οπότε άνοιξε αυτό το σιλ, ας πούμε, στα πλάγια. Πέραν αυτού όμως, το μηχάνημα, παιδιά, είναι απεχτό, είναι μέσα όλα τα πράγματα που το έχω ανοίξει, έχω κάνει ένα inspection, είναι όλα μέσα στις ζελατίνες, είναι όλα καινούργια. Εγώ το έχω τώρα ήδη το τελευταίο διάστημα, δεν θα το βάλω στο ρεύμα και δεν θα το βάλω και ποτέ στο ρεύμα, γιατί όπως έχει πει και ο ξάδελφος του Nate Pins ο Δημήτρης, από τη στιγμή που θα μπει στο ρεύμα αυτό το μηχάνημα θα αρχίσει ας πούμε η αντίστροφη μέτρηση κάποια στιγμή να τα τεινάξει. Οπότε αυτό πρακτικά δεν θα το δουλέψω ποτέ. Θα μου πεις έδωσες τόσα λεφτά για να πάρεις κάτι που δεν θα το δουλέψεις. Ναι, δεν με νοιάζει γιατί έχω τα άλλα τα μηχανήματα, ειδικότερα το Mega CD 2 για να παίξω. Απλά το Multimega ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό. Είμαι λοιπόν περήφανος που έχω ένα brand new unused from stock, ξέρω εγώ έτσι είναι η περιγραφή του, Multimega. Δεν γνωρίζω κανένα να είχε ποτέ σφραγισμένο Multimega, unused. Το κουτί του θα το δείτε σε λίγο, φαίνεται από εδώ ότι είναι σε τρομακτική κατάσταση, είναι φοβερή κατάστασή του, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο και γενικά το αγαπώ, είναι το πιο αγαπημένο κομμάτι παιδιά. Οπότε ήθελα να μοιραστώ λίγο τη χαρά μου μαζί σας και πάμε λίγο τώρα μέσα να το ανοίξω έτσι προσεκτικά, να δείτε τα περιεχόμενα πως ήταν ένα ολοκένουργιο Multimega. Δεν θα το βάλω στο ρεύμα, απλά έχω υποσχεθεί ότι αν θυμάστε είχα βγάλει τα επεισόδια Mega CD 1 αφιέρωμα που το έχετε δει αυτό, πήγε καλά, θέλω πιο πολύ αγάπη σε αυτό το επεισόδιο, να μάθετε πιο πολλά πράγματα. Ετοιμάζε σιγά σιγά το Mega CD 2 αφιέρωμα και στη συνέχεια θα παίξω εδώ μπάλα με μια πολύ αυτόνομη παρουσίαση του Multimega, TexPex, περαιτέρω ιστορία που δεν θα τα πω τώρα. Τώρα ουσιαστικά σας παρουσιάζω το Holy Grail της συλλογής μου και είναι πρακτικά η πιο δυνατή μου μεμονωμένη αγορά που έχω κάνει ever. Δηλαδή αυτό εδώ το πράγμα μαζί με αυτό είναι τα πιο ζώρικα αντικείμενα της συλλογής μου, κατά 2 σέγγα όπως βλέπετε, πολύ exclusive. Πάμε τώρα λίγο να το δούμε μέσα πως είναι περίπου. Λοιπόν και ξεκινάμε λίγο να το δούμε έτσι γρήγορα. Βλέπετε παιδιά το κουτί είναι πραγματικά λες και το παίρνεις τώρα από ράφι καταστήματος. Αυτό είναι που με ιντριγκάρισε πάρα πολύ. Η ιδέα δηλαδή να δώσω κάτι παραπάνω για να πάρω ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά δεν συνηθίζουμε να το βλέπουμε ούτε σε eBay είτε γενικά δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Brand new unused, Multimega θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ rare. Γι' αυτό και είπα ότι θέλω να γίνει και ένα ξεχωριστό επεισόδιο. Επίσης για όσους δεν έχετε καταλάβει ήταν το επεισόδιο που είχα πει με τον Dennis
να κάναμε και ένα δεύτερο αντίστοιχο για το εξωτερικό, καθώς δεν υπάρχει ένα unboxing brand new unused Multimega και στο εξωτερικό. Εντάξει, στο ελληνικό δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει δυστυχώς κάποια ανάλογη παρουσίαση. Αλλά αποφάσισα να μην το κάνω προς το παρόν για το εξωτερικό επεισόδιο και να το απολαύσουμε μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα μας. Λοιπόν, το κουτί βλέπετε λοιπόν, άψογη κατάσταση. Κάποιες εικόνες εδώ. Άρεσε κάτι, κάτι τέτοια έκανες, πρωτοπόρος πάντα, και γι' αυτό μετά χρεοκόπησες, ξέρω εγώ, γιατί ήσουν πάντα ένα βήμα μπροστά. Μη πω πολλά, τέλος πάντων, μην κάνουμε κονσολουγόρος τώρα. Κανονικά ήθελα να φορέσω γάντια, γιατί το δέρμα αφήνει στάμπες, αφήνει λίπος τριγύρω και δεν το πολύ έψινα, αλλά λέω τέλος πάντων τώρα, okay, πας τα γάντια. Θέλω να το βγάλω γενικά όσο πιο damageless, να το πω έτσι, γίνεται. Πρακτικά είναι λίγο δύσκολο να το βγάλω μόνος χωρίς βοήθεια με το κουτί του. Το πιάσα. Λοιπόν, αφήνουμε το κουτί στη μέση. Βλέπετε δύο ξεχωριστά κουτιά. Και πάμε τώρα να δούμε. Ακόμα εννοείται μυρίζει καινούριο, παιδιά, έτσι. Είναι τελείως καινούργιες οι μυρωδιές. Λοιπόν, εδώ μέσα βλέπουμε τα manuals, την εγγύηση και το πολύ μεγάλο βιβλίο που είχε. Δεν το έχω ανοίξει καν το βιβλίο γιατί δεν θέλω να το χαλάσω. Ίσα ίσα σας το βγάζω λίγο. Πολύ όμορφο το layout, ψαρωτικό δηλαδή. Δεν το, όπως βλέπετε, δεν θέλω καν να το ανοίξω για να μην το τσαλακώσω λίγο. Η εγγύηση ξαναμπαίνει όπως ήταν μέσα. Κάτι επίσης που θέλω να κάνω μια παρένθεση είναι ότι ρωτώντας και με μεγάλους ψαγμένους Sega fans και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ένας-δύο που με βοηθήσανε σε αυτό μου το ερώτημα, η Sega και η Zegetron δηλαδή εδώ στην Ελλάδα και άλλοι εισαγωγοί στη Sega Ευρώπη κτλ. Πολλές φορές τα μηχανήματά τους δεν βάζανε στα πλάγια ζελατίνες. Εδώ λοιπόν αυτό, όπως βλέπετε, έχει μια ζελατίνα η οποία δεν έχει ανοιχτή. Ο Άγγλος που σας είπα στην αρχή μου άνοιξε από εδώ και μου την πέταξε. Εμένα λοιπόν αυτό είχε ζελατίνες μπρος πίσω. Μου έχουν πει όμως ότι υπήρχαν μηχανήματα, όχι τόσο όμως τώρα για Multimega, Mega Drive, 32X κτλ, τα οποία δεν είχαν seal διάφανο να τα σφραγίσουμε. Οπότε αυτό είναι ένα ερωτηματικό γενικά, γιατί κάποια μηχανήματα είχαν έτσι ζελατίνα και καλά τριγύρω το αυτοκόλλητο και κάποια δεν είχαν. Αυτό δεν το ξέρουμε, ίσως κάποτε στο μέλλον να βρεθεί κανένας ηθήνοντας και να μας το αναλύσει. Λοιπόν, εδώ τώρα, εδώ μέσα, παιδιά, είναι το DC, έτσι, το τροφοδοτικό, το γιγαντώδες τροφοδοτικό. Δεν θέλω να το βγάλω, το πολύ πολύ βλέπω ανοίγει από εδώ, μισό λεπτό, έστω, δηλαδή και τώρα που θέλω να το ανοίξω, κάνω και ζημιά στο original packing. Δεν το φέρω με αγάπη. Να το, παιδιά, μπλε. Δεματικό για τα καλώδια. Μυρίζει και αυτό καινούριο, το DC. Δεν το βγάζω καν, δεν υπάρχει λόγος να το βγάλω. Το ξαναβάζω εδώ. Και αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και πάμε στο δεύτερο κομμάτι, στο ζουμί. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το RF του, το οποίο απλά είχε ένα ζελοτέιπ, το οποίο έχει αρχίσει και ξεφτίζει με τα χρόνια, το ζελοτέιπ. Ούτε δαχτυλιά δεν φαίνεται μέσα, η καινουργίλα που λέμε. Εδώ βλέπουμε κάτι που δεν ήξερα ότι είχαν demo. Έχει demo, παιδιά, αυτό το παιχνίδι, Battle Corps. Demo CD only, not for sale. Χάλασε ο κόσμος να είχαν ένα original μέσα, ένα γούσταρα, να βάζα συνένα στη συλλογή. Είχα δει πάντως κάποια bundle τα οποία είχαν μέσα το Sega Arcade Collection που είχε και το Mega CD 1. Και αυτό πρακτικά unused.
Εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο πρόμο που δεν έχω ξαναδεί όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι φανατικά με τη Sega. Ένα leaflet. Τώρα και αυτό το ανοίγω. Κάνω δαχτυγές. Ξέρετε, είμαι ψήρας τώρα με το συγκεκριμένο, δηλαδή έχω αρρωστήσει. Γενικά πάω και το βλέπω μέσα στο δωμάτιο και δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι το έχω αποκτήσει. Dracula Unleashed. Ωραίο αλλά δύσκολο παιχνίδι. Θέλω κάποια στιγμή να το πάρω. Dragon's Lair, κλασικό αμιγκοπαίχνιδο παιχνίδι τότε της εποχής. Mystery Mansion, κάποια παιχνιδάκια. Virtual Racing με το SVP τσιπάκι, το αντίστοιχο του FX chip που είχαν τα cartridges του Super Nintendo. Η τιμονιέρα για Mega Drive, η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη και πολύ όμορφη. Κάποια στιγμή θέλω να την αποκτήσω. Το Subterranea, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που έβλεπα στο Αλμανάκο τότε εκείνη την εποχή. Streets of Rage 3 Promo. Art of Fighting. Και πάλι εδώ η τιμονιέρα του Mega Drive, το Arcade Controller Stick 2, τα ασύρματα Remotes, το Εξάκουμπο και το Mega Drive Mousepad. Mouse, συγγνώμη. Τι νόμιζες, μόνο το Super Nintendo είχε mouse με το Mario Paint. Ωραίο πρόμο, προφανώς Sega Europe Limited, το είχε φτιάξει λογικά η Virgin που ήταν εισαγωγέας του Λονδίνου. Αυτό το δικό μου λοιπόν βάση και serial είναι αγγλικό, είναι αγγλικό Multimega για την αγγλική αγορά, οπότε προφανώς αυτό έμεινε χρησιμοποιητό σε κάποιο ράφι μαγαζιού που έκλεισε και μετά βρέθηκε στην κατοχή κάποιου, ο οποίος όταν είδε και αυτές τις τιμές αποφάσισε να το πουλήσει. Και πάμε τώρα εδώ στο remote. Δεν θέλω να κάνω ζημιά γενικά στο original packing. Wow. Εντάξει. Είναι πολύ ιδιαίτερο το συνέστημα να πιάνω κάτι το οποίο είναι τόσο χρονών, είναι 25 χρονών και δεν έχει ανοιχτεί και δεν έχει δουλέψει ποτέ. Ήταν το ίδιο συνέστημα που είχα και με το Virtual Boy του Dennis στο αντίστοιχο επεισόδιο. Είναι φοβερό να πιάνεις κάτι ρε παιδί μου, κοιτάξτε εδώ, με sellotape, δεν έχει ανοιχτεί εποχής, μέσα τα καλώδια πιασμένα, εντάξει, brand new. Και εδώ τώρα να πάμε στο zoom in, στο ίδιο το Multimega. Μέσα στο κόκκινο κλασικό έτσι που μας συνηθίζει η Sega. Βλέπετε εδώ έχει ξεφτύσει. Έχει ανοίξει δηλαδή το sellotape που είχε από τα χρόνια. Δεν έχει κόλλα πια. Και εδώ μέσα είναι το unit, που και αυτό πρακτικά δεν είχε βγει ποτέ από εδώ μέσα. Εγώ μπήκα στη διαδικασία να το ανοίξω για να δω και το serial. Οπότε επειδή είναι με προσοχή πιασμένα όλα αυτά, επανέρχομαι σε μισό λεπτό να το δείτε πώς είναι απ' έξω. Και εδώ παιδιά, αφού το έβγαλα με προσοχή, κοιτάξτε το. Φοβερό, push close εδώ, sticker, Multimega παιδιά, όλα τα λεφτά, όλη η τεχνολογία της Sega, υποδοχή για το cartridge. Εδώ το CD-ROM, ολοκένουργιο, ούτε σκόνη, τίποτα παιδιά. Στα πλάγια εδώ βλέπουμε τα αντίστοιχα brackets, εδώ ήταν που μπαίνανε οι μπαταρίες, εδώ μέσα, γιατί μπορούσαμε να το πάρουμε. Πιστεύω να το καταλάβετε, δεν το είπα πριν, αλλά μπορούσαμε να το πάρουμε μαζί μας. Ήταν ένα φορητό discman με μπαταρίες. Φυσικά δεν μπορούσε να παίξει όμως με Mega CD, λειτουργία ή Mega Drive με μπαταρίες. Χρειάζεται το τροφοδοτικό του. Το discman είναι ότι είχε μόνο για να γίνει φορητά η δουλειά. Μας δείχνει πίσω εδώ ότι παίρνει τις μπαταρίες. Είσοδος για το τροφοδοτικό. Το AV-OUT, τώρα το γεμίζω δαχτυγίες και αρχίζω και διαολίζομαι. Εδώ είναι το Power Button, το Controller 1, Controller 2. Και εδώ παιδιά είναι το serial, το οποίο θα αναρωτηθείτε, γιατί μας είπες φίλε έχει 10.000 κομμάτια, εδώ βλέπουμε 18.131. Όχι, δεν πάει έτσι, η αρρύθμισή του είναι συγκεκριμένη. Το 00 ήταν η πρώτη χρονιά
το 1995. Το 01, το 1 δηλαδή, το 1 υποδηλώνει τη δεύτερη χρονιά. Το Multimaker κυκλοφόρησε δύο χρονιές, το 95 και το 96. Οπότε το 1 σημαίνει ότι κυκλοφόρησε το 1996, είναι η δεύτερη, το δεύτερο batch και εδώ είναι ο αριθμός μου. Είναι το 8.131 από τα 10.000 κομμάτια παγκοσμίως. 5.000 λοιπόν στην Αμερική και 5.000 στην Ευρώπη. Οπότε εγώ έχω το 8.131 serial. Y40 σημαίνει ότι είναι γαλλική και αγγλική αγορά. Αυτό παιδιά, το Multimega, ένα μηχάνημα το οποίο είχα πάθει αιμονή να αποκτήσω τελευταία χρόνια. Να σας πω την αλήθεια μου, δεν πίστευα ποτέ ότι θα αποκτήσω ένα brand new, ένα ολοκένουργιο αχρησιμοποίητο κουτά το Multimega. Αυτό έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Το καλό του είναι ότι νιώθω ότι έχω ένα πολύ δυνατό κομμάτι που δεν είναι common, δηλαδή υπάρχει κόσμος που, λίγοι βέβαια, που το έχουν μεταχειρισμένο, αλλά δεν το έχει κάποιος καινούριο. Αυτό λοιπόν μου δίνει αυτή τη χαρά ότι είναι μοναδικό, ας πούμε, και βρίσκεται στη συλλογή μου, το χαίρομαι. Απ' την άλλη με περιορίζει στο να παίξω, δηλαδή αυτό το κομμάτι είναι να μείνει σε αυτή την κατάσταση, δεν είναι ποτέ να το χρησιμοποιήσω, δεν είναι να βγάλω τα controller να παίξει, εξάλλου έχω άλλα controllers και αν θέλω να κάνω και την παρουσίαση που σας έχω υποσχεθεί, θα την κάνω με Multimega, με κάποιους από τους άλλους τους φίλους που το έχουν. Ένα πολύ δυνατό κομμάτι, πραγματικά είναι το ιερό μου δισκοπότηρο, το γουστάρω πάρα πολύ, ήταν η Sega στα καλύτερά της, πολύ επιθετικό design, πολύ όμορφο. Τι να πω, παιδιά, εντάξει, είναι καταπληκτικό, είναι καταπληκτικό. Sega Multimega, λοιπόν. Αυτό ήταν το επεισοδιάκι μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω το like σας, τα σχόλιά σας για αυτό το κομμάτι, όσοι το γνωρίζατε, όσοι δεν το γνωρίζετε. Θέλω να δω έτσι τις αντιδράσεις, δηλαδή όσοι δεν γνωρίζετε το Multimega, σε φάση τι είναι αυτό ρε, τι λέει Sega, έχει τρελαθεί Sega, τι έκανε Sega τότε και αυτά. Όσοι το έχετε, περιμένω τα σχόλιά σας και το serial σας, ξέρω εγώ, να δούμε η παρέα πόσοι έχουν, ξέρω εγώ, Multimega. Πάμε για το επόμενο επεισόδιο σύντομα, την επόμενη εβδομάδα. Έχετε επίσης ένα πάρα πολύ δυνατό επεισόδιο που έχω υποσχεθεί. Αυτά λοιπόν από μένα, Νίκος Console Hunter, παρουσίαση unboxing το Sega Multimega και τα λέμε σύντομα. Keep it retro, guys!